τη βραβευμένη ταινία του Νίκου Κουρού «Ευχαριστώ για την αποδοχή», «Thanks for accepting me», είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει χθες το Κοζανίτικο κοινό στην πρεμιέρα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε να προβάλλεται, και αυτό θα εξακολουθήσει μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, στην επάνω αίθουσα του κινηματοθέατρου Ολύμπιον στις 9.30 το βράδυ, μαζί με τη θαυμάσια δημιουργία των αδερφών Κοέν, «Hail Caesar» με τον George Clooney. Η ταινία που έκανε σχεδόν το γύρο του κόσμου έχει παιχτεί σε αρκετά ονομαστά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, αποκομίζοντας 3 βραβεία και κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Στη χθεσινή πρεμιέρα ήταν όλοι εκεί. Ημέρα πρεμιέρα τη τρίτη μα ταινία. Ευχαριστώ για την αποδοχή εδώ στο κινηματοθέατρο Ολύμπιο με όλου του συντελεστέ σχεδόν. Και τέτοια μέρα εγώ δεν συνηθίζω να λέω πολλά, ήδη τα έχω πει όλα. Αφήνω να μιλήσουν οι συνεργάτε, τα παιδιά που τόσο πολύ βοηθήσαν, ώστε να γίνει αυτή η παραγωγή. Ήταν ένα δημιουργικό ταξίδι που ξεκίνησε προ τα τέλη του 2014. Δεν ήταν εύκολο ταξίδι. Ο Νίκο είναι απαιτητικό άνθρωπο και από του συνεργάτε του, αλλά και από τον εαυτό του. Τον ευχαριστώ βέβαια που μου έκανε την τιμή να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτές τις ωραίες προσπάθειες που κάνουν και ουσιαστικά προβάλλουν την περιοχή μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι με τόσο κέφι ο Νίκος και να δημιουργεί πράγματα. Τον ευχαριστώ που με έφερε σε επαφή με πολύ ταλαντούχους ανθρώπους της περιοχής μας όπως τον Φάνη τον Ψαχαλίδη, τον Κώστα τον Μανουσαρίδη και τον Δημήτριο Παπαδημητρίου. Είναι πραγματικά αξιόλογοι καλλιτέχνες και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τη δουλειά τους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε και εμείς το κοινωνικό μας μήνυμα και για τις ανθρώπινες σχέσεις, σημερινές ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και το ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν καθυλωμένοι. Υπάρχουν μόνο καθυλωμένα μυαλά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά μαζί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Πάντοτε δίνουμε αυτή την υπόσχεση, πάντα θα το κάνουμε, πάντα θα δίνουμε τα πάντα. Πάντα θέλουμε να περνάμε όλοι καλά όπως και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι όλο αυτό που συνέβη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά το καλύτερο από όλα ήταν το ταξίδι που έγινε μετά, τα φεστιβάλ, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, οι εμπειρίες. Ήταν εξαιρετικό το ότι είδαμε ότι υπήρχε αποτέλεσμα, ότι η δουλειά αυτή άρεσε σε κάποιους ανθρώπους. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και στα επόμενα που θα γίνουν, να μας θυμηθεί ο Νίκος, ελπίζουμε και στα επόμενα, και να ταξιδέψουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Εγώ με τη σειρά μου να πω στον Νίκο ευχαριστώ για την πρόσκληση στο να συμμετέχω σε μια τέτοια ταινία μικρού μήκους. Θέλω να πω ότι εγώ στα γυρίσματα το διασκέδασα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και περιμένουμε εντυπώσεις από όλους σας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, θα έλεγα, που η ταινία προβάλλεται στην πόλη της Κοζάνης, στη γενέτρια του δημιουργού, αλλά φτάνοντας στο τέλος του ταξιδιού είδαμε ότι στη διαδρομή κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα, όπως διακρίσεις σε διάφορα φεστιβάλ, και ήταν κάτι που μας έκανε χαρούμενος γιατί ακούστηκε η περιοχή μας συν τις άλλες στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι που έκανε η ταινία έρχεται και στην πόλη και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά αρχικά τον Νίκο που μου έδωσε την ευκαιρία να γράψει τη μουσική και σε αυτή την ταινία και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την παραγωγή. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα για δεύτερη χρονιά με τον Νίκο στην ταινία «Ευχαριστώ για την αποδοχή» και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας αγκάλιασε. Καλή διασκέδαση. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να επιμεληθώ το μακιγιάζ αυτής της υπέροχης ταινίας του Νίκου Κορού. Ευχαριστώ για την αποδοχή λοιπόν, Νίκο, για αυτή την τιμή που μου έκανες να επιμεληθώ το μακιγιάζ, γιατί αυτή η ταινία προβάλλει ιδιαίτερα τα κοινωνικά μηνύματα τα οποία θέλει να δείξει ο Νίκος με τόσο πολύ ενδιαφέρον. Ο Νίκος ο Κουρού συνεχίζει να μας εκπλήσει. Είναι η τρίτη ταινία του μικρού Νίκος που θα παρακολουθήσουμε απόψε στην πόλη της Κοζάνης, στη γενέτειρα του Νίκου, του δημιουργού αυτής της ταινίας. Εγώ θα έλεγα με αυτή την φόρα που έχει πάρει ότι ο Νίκος ο Κουρού γράφει την ιστορία των ταινιών μικρού Νίκους στην πόλη της Κοζάνης. Και καταφέρνει και δημιουργεί μια κυψέλη από παιδιά που ο καθένας από τη δική του τη μεριά, από το μοντάζ, τη μουσική, τη σκηνοθεσία, το μακιγιάζ και όλες οι άλλες
δραστηριότητες που είναι γύρω από την ταινία διαμορφώνουν έναν κόσμο που μπορεί να δημιουργεί στη συνέχεια ταινίες μικρού μήκους στην πόλη της Κοζάνης. Για πρώτη φορά. Κλείστο τώρα να διαφερθεί και εκείνος. Πάει παιχνίδια.